Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς πραγματοποιούμε σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων αγωγής υγείας, περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης, πολιτιστικών θεμάτων, e-twinning, Erasmus κτλ. Και κυρίως πώς υποβάλλουμε την ηλεκτρονική φόρμα. Πρώτο πράγμα, διαβάζουμε την εγκύκλιο προσεκτικά με όλες τις λεπτομέρειες και τις διευκρινήσεις οι οποίες μπορεί να έχει. Αυτή είναι μία εγκύκλιος, λέει εδώ πέρα σχετικά αριθμό και τα λοιπά πρωτοκόλλου, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά, για τη σχολική χρονιά 2015-16 σε θέματα αγωγή υγείας, περιβαλλοντολογική εκπαίδευση, πολιτιστικών θεμάτων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus ή e-twinning. Στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ισχύουν όλα τα παρακάτω. Διαβάζουμε προσεκτικά την εγκύκλιο. Θα δούμε τώρα ένα μόνο σημείο της εγκυκλίου. Συγκροτείς πρώτα μαθητική ομάδα, μπορεί να είναι ένα τμήμα, μπορεί και περισσότερα, μαθητές διαφορετικών τμήματων. Και μετά σε συνεργασία με τους μαθητές διαλέγεις το πρόγραμμα, να είναι ένα πρόγραμμα ενδιαφέροντος για τους μαθητές. Όχι αυθαίρετα δηλαδή διαλέγεις, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποια συνεργασία με τους μαθητές. Και σχετικά με τις βασικές αρχές που πρέπει να εφαρμόζεις στα προγράμματα των σχολικών δραστηριοτήτων, να δούμε τις βασικές αρχές. Διεπιστημονική θεώρηση, δηλαδή διαθεματικά. Βιωματική προσέγγιση. Ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας, να δίνουμε πρωτοβουλίες στους μαθητές. Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, μπορεί να καλέσεις κάποιους να συμμετέχουν στο πρόγραμμα από την κοινωνία, από φορείς, άτομα εκτός σχολικής μονάδας. Ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου, να υπάρχει διάλογος και διαφορετικές απόψεις. Καλλιέργεια οπωσδήποτε κριτικής σκέψης, οι μαθητές να ασχοληθούν κριτικά με το αντικείμενο. Και οι αρχές της εκπαίδευσης για εφόρο, ανάπτυξη και τα λοιπά. Αφού επιλέγεις το θέμα, αυτές εδώ τις αρχές τις προσέχεις να τις εφαρμόζεις, να υπάρχει διεπιστημονικότητα, διαθεματικότητα στο θέμα σου. Στη συνέχεια πάμε στο σχεδιασμό του προγράμματος, ο οποίος σχεδιασμός θα πρέπει περιλαμβάνει τον τίτλο, τα υποθέματα, τους στόχους, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα, συνεργασίες, παιδεία σύνδεσης με αναλυτικά προγράμματα, δηλαδή μέσα με το πρόγραμμα του σχολείου, το αναλυτικό ημερολόγιο προγραμματισμού δραστηριοτήτων, ονοματεπώνυμα εκπαιδευτικών που συμμετέχουν κτλ. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα υποβάλεις ηλεκτρονικά σε μία φόρμα. Αυτό θα δείξουμε τώρα πώς κάνουμε την ηλεκτρονική υποβολή. Πρώτα απ' όλα, στη συνέχεια συμπληρώνεται με τις πληροφορίες σχέδιο υποβολής προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στον ακόλουθο σύνδεσμο, λέει εγκύκλιος, και από κάτω έχει το σύνδεσμο. Δεν τον εμφανίζω στην οθόνη το σύνδεσμο, δεν τον χρειαζόμαστε. Θα τον βρούμε στην εγκύκλιο. Ανοίγει το σύνδεσμο και μετά συνεχίζεται η διαδικασία. Μπήκαμε μέσα στην ηλεκτρονική φόρμα τώρα αφού πατήσαμε το σύνδεσμο και έχουμε τις κατηγορίες, κάποια πεδία τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσεις. Κάποια είναι υποχρεωτικά και δεν σε αφήνει να το υποβάλεις αν δεν συμπληρωθούν, σε ξαναπάει το κέσορα στο πεδίο. Κάποια είναι και προαιρετικά που μπορείς να τα προσπεράσεις και στο τέλος πατάς το submit. Αυτή είναι λοιπόν η ηλεκτρονική φόρμα. Πάμε τώρα να δούμε ένα παράδειγμα υποβολή σχεδίου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων, διεύθυνσης, πρωτοβάθμιας κτλ. Ξεκινάμε. Κατηγορία προγράμματος. Επιλέγουμε πολιτιστικά θέματα. Κατηγορία σχολείου. Δημοτικό σχολείο. Επιλέγουμε. Ονομασία σχολικής μονάδας. Δεύτερο δημοτικό αχαρνών. Με κεφαλαία. Καταγράψτε τα 5 πρώτα γράμματα της περιοχής του σχολείου. Αχάρν. Είναι τα 5 πρώτα γράμματα. Στη συνέχεια πρέπει να δώσουμε τίτλο προγράμματος. Είμαστε στον αέρα. Ραδιοτηλεοπτικές μαθητικές εκπομπές.
Συνολικός αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετέχουν 2 εκπαιδευτικοί. Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, το δικό μου Δάβος Γιώργος. Αυτό το σχέδιο το έχω υποβάλει. Ειδικότητα P70, ονοματεπώνυμο δεύτερου εκπαιδευτικού, οικονόμου Γαριφαλιά. P70 και έχει φόρμες μέχρι 8 εκπαιδευτικούς. Από τη στιγμή που είναι παραπάνω οι εκπαιδευτικοί, σημειώνονται στις παρατηρήσεις. Συμπεριφέρουμε περισσότεροι από 8 στις παρατηρήσεις. Συνολικός αριθμός μαθητών 20. Τμήμα σίγμα ταφένα. Διάρκεια προγράμματος 7 μήνες και άνω. Χρόνο έναρξης Νοέμβρης. Και πάμε τώρα στους σκοπούς. Ξεκινάμε με ένα γενικό σκοπό. Να γνωρίσουν οι μαθητές τη χρήση των ραδιοτηλεοπτικών μέσων επικοινωνίας ως μέσου έκφρασης. Διορθώνουμε. Τα έχω γράψει για να μην καθυστερώ. Ως μέσου έκφρασης και διάδοσης ιδεών, στάσεων και αξιών. Επιμέρους στόχοι. Ανάπτυξη επικοινωνιακής δεξιότητας, βελτίωση προφορικού λόγου και έκφρασης, γνώση τεχνολογιών επικοινωνίας, ανάληψη επικοινωνιακών ευθυνών, εξοικείωση με την έκθεση στη δημοσιότητα και εκμάθηση διαχείρισης θετικής ή αρνητικής κριτικής, απόκτηση δεξιοτήτων οργάνωσης δράσεων, απόκτηση γνώσεων και θετικών στάσεων για τα θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο των εκπομπών, παραδείγματος χάρη ρατσισμός, ενδοσχολική βία, περιβάλλον, θέματα υγείας. Και πάμε τώρα στις ενδεικτικές δραστηριότητες και δράσεις. Τι δράσεις θα γίνουν? Διεξαγωγή εκπομπών με ηχογράφηση ή live streaming, ανάρτηση στο διαδίκτυο, πρόσκληση και φιλοξενία ειδικών ομιλητών. Αυτό είναι με βάση την αρχή του ανοίγματος στην κοινωνία. Πρόσκληση ακροατηρίου με δυνατότητα συμμετοχής, άνοιγμα στην κοινωνία. Συμμετοχή στο συνεργατικό ραδιόφωνο European School Radio. Υποστήριξη προγράμματος, βιβλιογραφία κτλ. Δεν είσαι υποχρεωμένος να το συμπληρώσεις. Επισκέψεις. Ναι, μπορούμε να γράψουμε κάτι εδώ. Να μην το δαχτυλογραφώ. Επίσκεψη, ξέρω εγώ, σε τοπικούς ή ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς της περιοχής. Δεν είναι όμως υποχρεωτικό. Και στις συμπληρωματικές παρατηρήσεις πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσουμε, επειδή ο δεύτερος εκπαιδευτικός ήταν η διευθύντρια του σχολείου, το μάθημα στο οποίο διδάσκει το τμήμα. Η Γαριφαλιά Οικονόμου, διευθύντρια του σχολείου, διδάσκει το μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής στο σίγμα ΤΑΦ 1. Έχουμε τελειώσει, πατάμε το submit. Σε περίπτωση που έχουμε ξεχάσει κάτι το οποίο είναι υποχρεωτικό, κάποιο πεδίο το οποίο είναι υποχρεωτικό, θα μας γυρίσει αυτόματα, δεν θα το δεχθεί και θα μας γυρίσει τον κέρσορα στο πεδίο αυτό το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί. Δεν τελειώσαμε όμως. Θέλουμε να αποθηκεύσουμε και τη φόρμα την οποία έχουμε συμπληρώσει, να την εκτυπώσουμε. Επειδή θα αποθηκευτεί σε μορφή PDF και δεν θα φανεί εδώ πέρα σε κάποια που έχουμε γράψει ξεπερνάνε το πλαίσιο, το γυρνάμε όλα από την αρχή ώστε να ξεκινήσει από πάνω το περιεχόμενο και ας κόψει κάτι στο τέλος, δεν μας ενδιαφέρει. Εάν μας ενδιαφέρει, κάνουμε αντιγραφή επικόλυση σε ένα κείμενο του Word για να τα έχουμε όλα. Σε περίπτωση που δεν μας ενδιαφέρει και κάποιον στόχο ο οποίος έχει ξεπεράσει το πλαίσιο, ξεκινάμε από την αρχή, δεξί κλικ, εκτύπωση. Δεν θα το εκτυπώσει όμως κατευθείαν. Θα σου βγάλει αποθήκευση, θα πατήσεις το αποθήκευση ως PDF. Θα πας εκεί πέρα που θες να το αποθηκεύσεις, επιφάνεια εργασίας, ξέρω εγώ, ή τα έγγραφά μου. Θα πατήσεις αποθήκευση και μετά από τη στιγμή που το αποθηκεύεις σε μορφή PDF θα μπορείς και να το εκτυπώσεις. Αυτά είχα να πω, πιστεύω να ήμουν χρηστικός. Γεια σου.